αλλάζουμε θέμα. Και πάμε τώρα στον κύριο Μάκη Δημάκη. Το ελαφρύνουμε λίγο. Βασίλη Δημάκη. Πάντα το λέω Μάκη Δημάκη. Μάκη είναι τραγουδιστή. Βασίλη Δημάκη. Ο Μάκης Δημάκης είναι τραγουδιστή. Τι γίνεται με το όνομα. Ο Βασίλης Δημάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει κάποιες παράνομες πράξεις. Βρίσκεται στη φυλακή ο άνθρωπος για σοφρονιστικούς λόγους. Δεν ξέρω πότε θα βγει. Το θέμα είναι ότι είχε σχέση με μια πολύ γνωστή κυρία, τέλος πάντων, την Ερασμία, τη Μάνου, την κόρη της αγαπημένης μας Σοφίας Βόσου. Και απλώς δεν είχαν σχέση, αλλά είχαν παντρευτεί κιόλας μέσα στην φυλακή. Πριν 10 μήνες, περίπου, είχαν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης. Το θέμα είναι ότι, εγώ το είχα πει τότε για να μην ευλογήσω τα γένια αυτά που δεν έχω, ότι δύσκολα μια τέτοια σχέση κρατιέται. Είναι προφανές. Πηγαίνει εκεί μια φορά τη βδομάδα, τον έβλεπε. Οκ, μας είπαν οι άνθρωποι ότι μέναν και μόνοι τους. Κάποιες φορές τους αφήναν και μόνους τους. Γιατί έχει πει και άρια. Άτυπα, ότι όταν είναι παντρεμένος, κάνεις και λίγο τα στραβά μάτια, τον αφήνεις και μισή ώρα μόνο τους σε ένα δωμάτιο τους ανθρώπους να πούνε ή να κάνουν τα δικά τους. Πολύ ωραία. Η Έλλη Αυξεντίου, λοιπόν, να την καλημερίσουμε, μίλησε με τον Βασίλη Δημάκη, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε απολύτως το ρεπορτάζ για τον χωρισμό και σου φωτογράφησε και τους λόγους για τους οποίους δεν ευδοκίμησε, Έλλη μου, η σχέση αυτή, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, Γιώργο. Φωτογραφίζει κατά κάποιο τρόπο τους λόγους. Δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ερωτικός σύντροφος, ούτε από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Είναι ένα άλλο τρίτο πρόσωπο το οποίο φέρνει τον χωρισμό και μας αποκάλυψε μάλιστα ότι αύριο θα λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης, θα τον επισκεφθεί στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού ο συμβολιογράφος του, όπου επίσημα πια θα λυθεί και το σύμφωνο συμβίωσης μαζί με την πρώην σύντροφό του πλέον. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι σου δήλωσε ο κύριος Βασίλης Δημάκης μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού. Έκανα μια ανάρτηση η οποία είναι σχετική με τα δικαιώματα, δηλαδή την Τρίτη έχω κανονίσει με τον κύριο Αντωνίου, συμβολιογράφο, να προσέλθει στο κατάστημα έτσι ώστε να λύσουμε το σύμφωνο συμβίωσης το οποίο είχαμε συνάψει τότε. Κάνατε όνειρα εσείς οι δύο, δηλαδή περιμένατε την αποφυλάκησή σας για να ζήσετε μαζί τον έρωτά σας? Τα όνειρα συνήθως λέει τα κάνουν οι κοιμισμένοι, τέλος πάντων, που αυτό δεν πάει να πει κάτι. Όνειρα κάνουν όχι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι λόγοι που δεν μπορούν να υπερπηρετηθούν από κανέναν μας, από την πλευρά μου σίγουρα, και δεν μας επιτρέπουν για κανένα λόγο να είμαστε μαζί. Άλλο πια. Είναι μια γυναίκα που αγαπάω, που αγάπησα και θα συνεχίσω να αγαπώ, όπως κάθε γυναίκα που της είπα ότι την αγαπώ. Γιατί όταν λες σε αγαπώ, σημαίνει ότι αγαπάς. Ένας άνθρωπος που λατρεύω, εκτιμώ, σέβομαι και το καλύτερο για όλους μας είναι αυτό. Και για εμάς και για άλλους τρίτους, ίσως. Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε ξανά μαζί, να είναι κάτι παροδικό? Όχι, δεν υπάρχει παροδικά. Είναι τα φαινόμενα τα καιρικά. Όταν αποφασίζετε κάτι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση με την μία στο 3 εκατομμύρια. Δεν κανένα λόγο. Είναι καιρό που βιώνετε αυτή την κρίση στη σχέση σας? Παραμονή πρωτοχρονιά και έπειτα. Δεν υπήρξε κανένα ούτε συννεφάκι καν. Τα μόνο συννεφάκια που υπήρξαν ήταν αυτά που ταξιδεύαμε μαζί και ονειρευόμασταν για δύο πράγματα. Αλλά υπάρχει και ο Θεός Δίας που ρίχνει τις ευρώς. Τώρα κάποια στιγμή θα βγει στην κεφάλαια ότι είσαι ο Θεός ο Δίας. Δεν αφορά, σας λέω, και το πρόσωπο. Δηλαδή κάποιος σύντροφος είναι αδικιά μου ή κάποιος σύντροφος νέος. Απλά, σας λέω, είναι λόγοι οι οποίοι δεν μπορούν να υπερνικηθούν για κανένα λόγο. Πώς το βιώνετε όλο αυτό το διάστημα? Το βιώνω μια χαρά. Διότι είναι κοινή συνέστηση, όλο αυτό το μπούλινγκ που φάγαμε ενίοτε από τα κανάλια και τα λοιπά και από τον κόσμο απ' έξω με τα σχόλιά τους, τα κακή βρυχή κτλ. Τα οποία ουδέποτε εγώ προσωπικά δεν σας ουσία. Άσου να λένε ότι θα ορίσω τη ζωή μου βάση των εγωμένων τρίτων. Δεν έχουν καμία εξουσία πάνω σε μένα. Κανένας άλλωστε.